Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σήμερα είπα να σας κάνω το χατήρι, να σας κάνω μακιγιάζ και εδώ, γιατί κάνω συνέχεια στο TikTok, στο Instagram Stories. Εδώ μου παραπονεθήκατε ότι δεν έχετε TikTok, δεν έχετε τίποτα και δεν μπορείτε να τα δείτε. Οπότε είπα να σας κάνω σήμερα ένα μακιγιάζ αρκετά έντονο, εντυπωσιακό, μέσα στο θέμα του... τις τάσεις, μάλλον να το πω καλύτερα, το espresso makeup. Έχω επιλέξει να βάλω και ένα πολύ σκούρο καφέ κραγιόν. Άνετα μπορείτε όλο αυτό να το πάρετε ως πρόταση και για τις γιορτές. Πραγματικά πολύ άνετα όμως. Έχω χρησιμοποιήσει διάφορα προϊόντα τέλος πάντων για αυτό το look. Κάποια που σας τα έδειξα στο προηγούμενο βίντεο και θέλατε να το δείτε και στην πράξη. Κάποια λιγάκι πιο παλιά. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν να δείτε πώς έφτιαξα όλο αυτό, πάμε στο βίντεο. Πρώτο step λοιπόν έχω βάλει το One Step από Catrice στο primer, το οποίο δίνει και μια ωραία ομοιοχρωμία στο δέρμα, πάρα πολύ ελαφριά. Έχει 20 SPF, έχει λοιπόν ένα tint, κάνει care, prime, γενικότερα είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, όχι καινούριο, σας το έχω ξαναδείξει ωστόσο. Και πάμε να δούμε μαζί σε εφαρμογή της Mon Reve το foundation και το concealer, το οποίο επίσης σας έχω δείξει στο TikTok, ωστόσο επειδή εντάξει, ξέρω ότι θέλετε και το να βλέπετε κάποια μακιγιάζ, πάμε να το δούμε και εδώ. Όπως σας εξήγησα και στο βίντεο που σας είχα κάνει το προηγούμενο με τα αγαπημένα και μη, και αυτό φυσικά ήταν στην πλευρά των πολύ αγαπημένων μου, είναι ένα foundation το οποίο δίνει μάτ αποτέλεσμα, ναι μεν, αλλά όχι αυτό το μάτ που είναι τελείως μάτ και αναδεικνύει όλες τις ατέλειες. Είναι τόσο όσο ενυδατικό παράλληλα. Δεν θέλει ιδιαίτερο σετάρισμα, εγώ πάντα τα σετάρω βέβαια όλα, δεν τα αφήνω ποτέ χωρίς πούδρα, έστω και μια πάρα πολύ ελαφριά. Και κάπως έτσι είναι στην πρώτη στρώση, πάμε και στη δεύτερη όμως, γιατί στη δεύτερη είναι που εμένα προσωπικά μου δίνει το αποτέλεσμα που επιθυμώ. Και περνάω και λίγο στο λαιμό με ό,τι έχει μείνει από το σουγκαράκι μου, να ξεκαθαρίσω ότι αυτή είναι η απόχρωση 101 που αν θυμάμαι καλά ήταν και η πιο ανοιχτή. Δεν οξυδώνεται ιδιαίτερα, ελάχιστο, ίσως και καθόλου βασικά, και παίρνει ακριβώς, ας πούμε, το χρώμα του δέρματός μου. Πάμε λοιπόν και για το concealer, το οποίο είναι επίσης στην πιο ανοιχτή απόχρωση. Συνήθως το κάνω με πινελάκι, σήμερα θα το κάνω με το Beauty Blender. Λοιπόν, έτοιμο και το concealer και τώρα θα περάσω στα υγρά προϊόντα στο πρόσωπό μου και θα πάρω τη MUA, το Bronze, το Cream Bronzer λοιπόν, στην απόχρωση καπουτσίνο που μου αρέσει πάρα πολύ, με το δικό του σπινελάκι. Δεν έχει νούμερο, αλλά είναι αυτό εδώ που είναι κάπως πλακέ, αλλά και φουντωτό παράλληλα. Και θα πάω απευθείας. Ξέρω πώς ακριβώς να το δουλεύω. Γενικότερα, εάν είναι η πρώτη φορά που σας φοράμε αυτά, πρώτα στο χέρι και μετά στο πρόσωπο. Πάω λοιπόν και πατάω πάρα πολύ ελαφριά. Η συγκεκριμένη απόχρωση κιόλας είναι ό,τι πρέπει για τις πιο ανοιχτές, οπότε δεν θα γίνει και κάποιο μη αναστρέψιμο λάθος. Πάω και εδώ στο μέτωπο. Και νομίζω ότι ήδη έχει γλυκάνει κάπως το πρόσωπο, που αυτό είναι αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε. Παίρνω το Blast Bar της Mon Reve και επιτέλους θα το δούμε και εδώ στη χρήση, το 03. Εδώ θα πάω και θα βάλω στο χέρι μου, γιατί έχει υπερβολικά έντονη χρωστική, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, αυτά τα φοράτε και στα χείλη σαν κραγιόν, και θα πάρω ένα τέτοιο πινέλο, τώρα αυτό δεν θυμάμαι ποιες εταιρείες να σας πω την αλήθεια, έχει σβηστεί. Συνθετικό όμως πινέλο, και θα πάω να δώσω λίγη ζωή, λίγη... υγεία, θα μου πει σου λείπει η ζωή και η υγεία, δόξα τω Θεώ, όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον ύπνο δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, οπότε το ροδερό το μαγουλάκι δεν είναι και το φόρτε μου. Και ναι, θα το βάλω τόσο ψηλά. Θα τα αφήσω αυτά λιγάκι να κάτσουν και θα περάσω στα φρύδια μου και μετά θα περάσω τα πιο στεγνά προϊόντα. Θα κάνω σήμερα δύο μίξεις προϊόντων. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με τις Benefit, την πομάδα, pomade, τέλος πάντων, στην απόχρωση 2,5. Λοιπόν, για τα φρύδια μου βοηθάει υπερβολικά πολύ το πινελάκι της Benefit. Εμένα μου έχει έρθει σε PR, οπότε δεν ξέρω ακριβώς αν μπορείτε να το βρείτε. Ίσως να μπορείτε, φαντάζομαι θα μπορείτε. Είναι από τη μία μεριά πινελάκι και από την άλλη είναι το βουρτσάκι, οπότε ξεκινάω λιγάκι να τα χτενίζω. Και παίρνω μία πάρα πολύ μικρή ποσότητα εδώ, σκουπίζω, διότι έχει εδώ ένα σημείο το οποίο μας βοηθάει να σκουπίσουμε το πινέλο, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και ξεκινάω με την πιο εισαγωγικά σκούρη, καμία από αυτές τις αποχρώσεις δεν είναι σκούρες, απλώς εγώ έχω πολύ σκούρα φρύδια και πιο ανοιχτό μαλλί, οπότε προσπαθώ κάπως να τα, καταλαβαίνετε, συνδυάζω, οπότε ξεκινάω λοιπόν από την κάτω γραμμή να γεμίσω λιγάκι, να κάνω μία τη γραμμή τέλος πάντων λίγο πιο γεμάτη, μέχρι το τέλος. Κάπως έτσι, σαν οδηγός, καταλάβατε. Δεν θα το γεμίσω με αυτό γιατί θα πάρω τις MUA μετά που θα σας δείξω ένα προϊόν το οποίο θα μου τα κάνει λιγάκι πιο ανοιχτά. Αυτό θα κάνω μόνο στην κάτω γραμμή, είναι φανταστικό το συγκεκριμένο. Ξανασκουπίζω λοιπόν το πινελάκι μου και παίρνω το Brow Gel, πάλι τέτοιο στυλ πομάδα της MUA, και αυτό δεν είναι καινούριο, είναι στην απόχρωση Fair, το πιο ανοιχτό τους, και εδώ είναι που θα ουσιαστικά γεμίσω κάπως τα κενά και δεν θα βγει το φρύδι μου πάρα πολύ σκούρο. Εμένα γενικότερα αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Εάν είχα το φυσικό μου χρώμα στα μαλλιά δεν θα με πείραζε καθόλου να βάλω ας πούμε μόνο τις Benefit, τις Essence θα ταιριάζα βασικά και απόλυτα. Οπότε κάνω αυτό εδώ και γεμίζω και δείχνει λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, θεωρώ. Γενικά να πω κάτι, με τα φρύδια το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, μην τρελαίνεστε πάρα πολύ. Γενικά όσο περισσότερο επενδύουμε σε αυτά, τόσο πιο ψεύτικα δείχνουν. Δεν υπάρχει φρύδι το οποίο να είναι υπερβολικά πυκνό, μόνο στις πολύ μελαχρινές γυναίκες, οι οποίες δεν το έχουν πειράξει κιόλας. Οπότε και να έχει και ένα κενάκι το φρύδι, είναι καλύτερο να έχει λίγα κενά παρά να είναι μία γραμμή όλο ένα χρώμα και υπερβολικά πυκνό, κατά τα δικά μου γούστα φυσικά και κατά την δική μου κρίση. Και κάπου εδώ τα αφήνω. Πάμε τώρα να περάσουμε στα πουδρένια προϊόντα. Παίρνω τη νέα παλέτα από Δημήτρη Στράτος, στην Warm Collection όμως αυτή τη φορά. Ξαναλέω, θέλω κάτι λίγο πιο θερμό, οπότε θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει το δικό του πινέλο το οποίο προτείνει να το χρησιμοποιούμε, το 103, το οποίο είναι φανταστικό. Εγώ θέλω να πάρω σήμερα ένα λίγο μεγαλύτερο πινελάκι, γιατί θέλω λίγο να μου απλωθεί καλύτερα το προϊόν και σε μεγαλύτερη έκταση. Οπότε παίρνω αυτό εδώ, είναι από Korres, δεν έχει ούτε και αυτό νούμερο, λυπάμαι πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πινέλο. Και παίρνω την ελάχιστη ποσότητα με προσοχή. Και ξέρω πως με ένα λίγο πιο ανοιχτό πινέλο όπως αυτό δεν κινδυνεύω τόσο πολύ να πάει να κάτσει, καταλάβατε, πιο συγκεκριμένα. Εγώ το θέλω λίγο γενικά, μία θερμότητα. Δεν θέλω να κάνω κόντουρ. Αν ήθελα να κάνω κόντουρ, επειδή είμαι αρκετά λευκή, θα έπαιρνα την άλλη παλέτα, την Cool Collection, που θα είχε το χρώμα για το κόντουρ. Θέλω απλά αυτό το πιο θερμό. Και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το πώς βγαίνει. Και τώρα θα πάω να σετάρω τα μάτια μου από κάτω. Φυσικά με την αγαπημένη μου Huda Beauty. Έχω πάθει έναν έρωτα με τη συγκεκριμένη έτσι πούδρα. Παίρνω αυτά εδώ τα οποία τα έχω βρει από το SHEIN. Πάντα είχα πολλά τέτοια. Ποτέ δεν τους είχα δώσει καμία ιδιαίτερη αξία. Για κάποιο λόγο τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ ωραία. Δουλεύουν απίστευτα. Και πάω με τόση ποσότητα, όχι υπερβολικά, ίσως και λιγότερη, και σετάρω κάτω τα μάτια μου. Δεν θέλω ακριβώς να κάνω bake, να ας πούμε τρομάπισα παραπάνω, δεν ήθελα τόσο πολύ. Πάω εδώ λοιπόν στις περιοχές αυτές, στο ταφ, γύρω από τη μύτη μου, στο πηγούνι, γιατί εγώ έχω μία τάση εδώ πέρα να κουμπάω συνεχώς το πρόσωπό μου, οπότε χαλάνε όλα πιο εύκολα. Και με ένα πινελάκι κατευθείαν, χωρίς να το αφήσω πολύ να κάτσει, απομακρύνω τα περιτά. Και με ό,τι είχε μείνει στο πινέλο μου από πριν, ποποβροντές, από το ρούζ, παίρνω λιγάκι και ξαναπατάω. Γενικά θα μου πείτε, έχει σετάρει και πας και βάζεις πάνω κρεμόδι προϊόν. Τα συγκεκριμένα, παιδιά, δεν σας λέω να βάλετε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, αλλά τώρα αυτά εδώ που έχουν μείνει εδώ πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα ή να σας λασπώσει. Δεν πάτε φυσικά από πάνω να ξαναβάλετε καινούριο, κατευθείαν full. Ό,τι έχει μείνει λιγάκι και να μας ξαναδώσει πάλι πίσω το χρώμα. Πάμε λοιπόν τώρα, θέλω πάρα πολύ να δούμε μαζί ένα μακιγιάζ από τη νέα παλέτα της MUA. Γενικότερα η MUA κάθε εβδομάδα βγάζει καινούργια προϊόντα. Από εκεί που σας έδειξα την Amber Sunset 5 μέρες πριν 6 που έκανα το βίντεο, τώρα Σας δείχνω την Bronze, νέα παλέτα, πενταπλή υπέροχη. Σας έχω κάνει ένα σχετικό μακιγιάζ με αυτήν στο TikTok. Δεν θα κάνω το ίδιο, προφανώς, αν και βγήκε και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω σήμερα να δοκιμάσω, θα χρησιμοποιήσω αυτή, όλες τις μάτ ουσιαστικά και αυτή λιγάκι. Αυτή δεν θα τη δοκιμάσω, αν θέλετε πηγαίνετε, μπείτε να δείτε το βιντεάκι που έχω δημιουργήσει. Βγαίνει αρκετά έντονη, θα σας κάνω τουλάχιστον ένα swatch εδώ να το δείτε. Και επειδή σας έχω δείξει παρόμοιο look, θα κάνουμε κάτι λιγάκι διαφορετικό. Παίρνω λοιπόν την πιο ανοιχτή καφέ και με το 106 από Δημήτρη Στράτος θα πάω και θα δώσω βάθος. Γενικά αυτή η απόχρωση είναι πάρα πολύ ωραία για να ξεκινήσετε το μακιγιάζ σας με αυτή. Πάω στην αμέσως επόμενη καφέ πιο σκούρα και πάω στη γωνία του ματιού. Και μένω κυρίως στη γωνία και σβήνω λιγάκι προς τα μέσα. Και με ένα ακόμα πιο μικρό πινέλο παίρνω την πιο σκούρη τώρα και θα πάω πάλι στη γωνία, αλλά λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα, χωρίς να πλωθώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ακούτε τα μπουμπουνιτά, γίνεται χαμός. Πάω λοιπόν εδώ και μένω κυρίως σε αυτό εδώ το κομμάτι, εννοείται σβήνω πάρα πολύ καλά, κάνω ένα πολύ καλό blend. Και παίρνω ξανά την πρώτη σκιούλα με το πινελάκι το πολύ πολύ φουντωτό για να κάνω γύρω γύρω τα σβησίματά μου λίγο καλύτερα. Τώρα θα πάρω με το δαχτυλό μου την μπρονζέ αυτή σκιά και θα πάω και θα πατήσω επάνω εδώ. Και τώρα που το σκέφτομαι θα πάρω και λιγάκι από αυτήν εδώ, πάρα πολύ λίγο, και θα πάω εδώ μπροστά. Μα είδατε πόσο έντονη απόδοση έχει κατευθείαν. Τώρα παίρνω το Intense Color, το καφέ, στην απόχρωση Russet της MUA, το eyeliner, να περάσω μια ωραία καφέ γραμμή. Έτοιμο και το eyeliner και τώρα θα πάρω της MUA το Duo Intense Color. Είναι και αυτό ένα καινούριο μολύβι που από τη μία πλευρά είναι ένα σκούρο καφέ και από την άλλη είναι ένα λίγο πιο θερμό. Τέλειες αποχρώσεις και οι δύο. Θα βάλω την πιο θερμή στην κάτω εσωτερική γραμμή του ματιού και βλέπετε αμέσως πόσο ωραίο γλυκό χρώμα δίνει, και θα πάρω την σκούρη πλευρά και θα βάλω στην μέσα από πάνω γραμμή του ματιού. Και με ένα πάρα πολύ λεπτό πινελάκι πήρα από τη σκούρη καφέ της παλέτας και πέρασα έτσι σύριζα στις κάτω βλεφαρίδες. Περνάω σε μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου Last Boost της ID. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή αυτή για τα χείλη. Ήμουν ανάμεσα σε δύο προϊόντα, να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο είναι από Korres, από τη Morello Matte σειρά, τα καινούρια liquid lipstick τους που σας τα έχω δείξει στο Instagram σε unboxing και σε story. Πώς γράφουν τα πάντα. Είναι δύο, βασικά δεν είναι δύο, είναι παραπάνω αποχρώσεις. Εγώ έχω τις δύο, την 60 Chestnut και την 07 Tinted Nude. Πάρα πολύ ωραία, είναι ιδανικά για αυτό το espresso makeup και όλα αυτά που είναι trend. Και ανάμεσα στα καινούρια lip oil, nourishing lip oil της MUA, τα οποία και αυτά σας τα έδειξα στο Instagram. Το διάφανο, το λίγο πιο ροζ και το λίγο πιο nude δεν έχουν τεράστια διαφορά στις αποχρώσεις τους, γιατί πραγματικά τα έχω ερωτευτεί και ήθελα πάρα πολύ να μείνω σε αυτό, αλλά επειδή σας το έβαλα στο προηγούμενο βίντεο που σας είχα κάνει με αυτό εδώ το look στο TikTok, λέω σήμερα να πάω στην πιο έτσι επιλογή σκούρα. Δεν το συνηθίζω, αλλά παίρνω λοιπόν το μολύβι χιλιών στην απόχρωση 02 Silky Hazelna της Essence. Το 8 Hours Matte είναι ένα μηχανικό ωραίο μολύβι και κάνω το περίγραμμά μου. Και πάμε να δούμε και το liquid lipstick αυτό, το οποίο έχει αυτή εδώ την καμπυλότητα που αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία τα χείλη. Έχει μια μυτούλα μπροστά που σε βοηθάει να πας στο μπροστινό σημείο των χιλιών, γενικότερα ακόμα και lip liner να μην βάλεις, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ εννοείται βάζω πάντα lip liner. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό ποτέ. Λοιπόν, νομίζω ότι το look είναι έτοιμο. Σοκ, δεν με έχω συνηθίσει με τέτοια χρώματα, τα φορούσα πολύ παλιότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός και των χρωμάτων στα μάτια με το κραγιόν φυσικά, γιατί μας βγάζει, ξαναλέω, αυτό που είναι τα acid espresso makeup, όλα αυτά τα πιο σκούρα, καφέ κτλ. Θεωρώ άνετα ότι μπορεί να φορεθεί και σαν μακιγιάζ για τις γιορτές, πάρα πολύ άνετα, γιατί έχει και τη λάμψη του. Θα μου άρεσε επίσης πάρα πολύ και όλο αυτό να είναι τελείως matte, χωρίς να χρησιμοποιήσω καθόλου αυτές τις δύο σκιές. Άνετα μπορώ να το δω με ένα nude κραγιόν. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ για σήμερα, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πολλά πολλά φιλιά!